Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Ένα θέμα σήμερα, θεματάρα πάλι, έχει άμεση σχέση με το χθεσινό. Φαίνεται ότι όταν μια φίλη μοιραστεί μια ιστορία της, αυτό δίνει την αφορμή και σε κοπέλες που βιώνουν παρόμοιες ιστορίες ή παρόμοια θέματα να μου γράψουν. Παρόλο που η φίλη δεν έχει κάνει αυτό το αρχικό ερώτημα, θα σας διαβάσω τη συνομιλία με τη φίλη σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δίνω αυτό το ερώτημα ως τίτλο του βίντεο, όπως της το έδωσα και στο τέλος της συζήτησής μας. Πώς κολλάμε έτσι σε προβληματικούς ανθρώπους. Μου γράφει λοιπόν η φίλη. Αγαπημένη μου Θέκλα, θα ήθελα να σου πω ότι είσαι υπέροχη και το ευχαριστώ είναι πολύ λίγο για να εκφράσω την πολύτιμη βοήθεια που μας προσφέρεις μέσα από τα βίντεο σου. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι 30 ετών και πριν περίπου 8 μήνες γνώρισα έναν άντρα 45 ετών, χωρισμένο, από γάμο που κράτησε ένα χρόνο, ενώ ήταν με τη γυναίκα του 2 χρόνια μαζί, χωρίς παιδιά. Η έλξη που ένιωσα ήταν απίστευτη από την πρώτη στιγμή. Έχουμε κάνει και σχετικό βίντεο, ψάξτε το να το βρείτε στο κανάλι, γιατί είναι ανησυχητικό να υπάρχει έντονη έλξη από την αρχή. Η έντονη έλξη δείχνει ψυχοπαθολογία. Πανέμορφος, δεν έμοιαζε καθόλου με 45. Φαίνεται πολύ κοντά στη δική μου ηλικία, ενώ με κέρδισε απίστευτα το χιούμορ του και πόσο ετοιμόλογος ήταν. Η εμπειρία ίσως σε κέρδισε. Η εμπειρία και στο φλερτ, ίσως. Μετά από ένα μήνα προχωρήσαμε ερωτικά, ενώ αντιλαμβανόμουν πως είχε ενδυασμούς για την ηλικία μου. Δηλαδή, αν την έχεις εσύ ενδυασμούς για τη δικιά του ηλικία, έχει αυτός για τη δικιά σου. Πώς καταφέρουν κάποιοι άνθρωποι και γυρίζουν τα δικά τους θέματα και τα προβάλλουν πάνω στους άλλους. Πώς τα καταφέρουν, όπως το χθεσινό. Το ρώτησα ευθέως για το πώς βλέπει το μεταξύ μας και μου είπε πως με θεωρεί αξιόλογη, αλλά η διαφορά μας είναι μεγάλη και πως μπορεί τώρα να μην το βλέπω, αλλά μετά από χρόνια θα το δω. Απογοητεύτηκα. Διότι δεν γίνεται να προχώρησε μαζί μου και μετά να μου λέει κάτι τέτοιο. Είναι βέβαια, μετά που προχώρησε μαζί σου, μετά που σε γεύτηκε, θα σου πει και την άποψή του. Έπρεπε να τη ρωτήσεις κι εσύ από πριν όμως, χωρίς να είμαστε βέβαιοι πως θα σου λέει η αλήθεια. Επίσης μου είπε πως η πρώην γυναίκα του ήταν ανώριμη και ήταν μόνο 10 χρόνια μικρότερη του και πως αποφάσισε εκείνος να χωρίσουν, καθώς δεν του άρεσαν πολλές από τις συμπεριφορές της που έδειχναν ωριμότητα. Άμα θέλουμε το πιστεύουμε ότι αυτός αποφάσισε να χωρίσουν. Άμα θέλουμε. Μετά από αυτά απομακρύνθηκα. Προσπάθησα να σκεφτώ καθαρά και να πω πως αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει κάτι παραπάνω από εμένα, παρά μόνο να περνάει καλά. Ακριβώς αυτό ήθελε. Να περνάει καλά χωρίς οτιδήποτε, οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη. Και μάλιστα αφού σου τα είπε, θα σου λέει «Γουστάπα, εσύ από μόνη σου μένεις εδώ». Δεν τα κατάφερα όμως. Κάνω ένα άθλημα που εκεί τον βλέπω συνέχεια. Με πείραζε, μου έστελνε μηνύματα και δεν άντεχα να μην τον βλέπω. Βρέθηκα μαζί του 2 φορές ξανά ερωτικά. Ακούστε τη γράφει φίλη στην παρένθεση. Πάντα ολοκλήρωνε αμέσως χωρίς εγώ να προλάβω και να ενδιαφερθεί για τη δική μου ευχαρίστηση. Αλλά εσύ έχεις το ελάττωμα ότι είσαι μικρότερη, όχι αυτός ότι έχει σεξουαλική δυσλειτουργία. Εσύ έχεις το ελάττωμα. Και όταν του ζήτησα να βρεθούμε πάλι, μου είπε πως δεν μπορούσε και κάπου χάθηκε. Μέσα στο καλοκαίρι μου ζήτησε να βρεθούμε για ποτό και για μπάνιο, αλλά το απέφυγα ενώ ήθελα πολύ, αλλά κυρίως επειδή είχε αρνηθεί τη δική μου πρόταση. Ένα βράδυ βρεθήκαμε σε κοινή παρέα και με γύρισε στο σπίτι χωρίς να κάνει καμία κίνηση να με φιλήσει. Μου έστελνε όμως μηνύματα για να με πειράζει και να μου κάνει πλάκα. Ναι, αν εσύ όμως το φιλούσες, ανταποκρινόταν ο άνθρωπος. Είπαμε, δεν θέλει να λαμβάνει ευθύνη για όλα αυτές εσύ. Μετά από λίγες μέρες τον είδαμε άλλη κοπέλα για μπάνιο, χωρίς να ξέρω κατά πόσο ήταν ερωτικό. Ερωτικό θα ήταν, τι θα ήταν, φιλικό. Ζήλεψα πολύ. Ένιωθα στενοχωρημένη στην ιδέα πως βρήκε κάτι άλλο και εσύ πως έχασες το κελεπούρι. Προσπάθησα να το προσπεράσω όλο αυτό το διάστημα και να πω τέλος. Όμως, την προηγούμενη εβδομάδα και ενώ όλο το καλοκαίρι δεν βρεθήκαμε ερωτικά, μου ζήτησε να πάω σπίτι του να τα πούμε. Θα ξέμεινε ο άνθρωπος από ερωτική επαφή αυτές τις μέρες και είπε να σε δοκιμάσει. Δεν άντεξα, λύγησα, ήθελα τόσο να τον δω. Πήγα και ήρθαμε ξανά σε επαφή. Ξανά το ίδιο βιαστικό από πλευράς του, αλλά μετά ήταν τρυφερός και με χάιδευε. Φοβερό, φοβερό.
βιαστικός, δεν νοιάζεται καθόλου για τη δική σου ικανοποίηση, αλλά επειδή σου έκανε τη χάρη να είναι τρυφερός και να σε χαϊδεύει μετά, τα συγχωρούμε όλα και τον βλέπουμε και λεπούρι. Κορίτσια, ξυπνήστε. Πέρασαν 7 μέρες μόνο αυτή τη φορά, χωρίς επικοινωνία στο ενδιάμεσο, και μου ζήτησε να πάμε για ποτό. Όμως του είπα πως είχα κανονίσει. Μου είπε θα το κανονίσουμε άλλη μέρα. Του λέω ναι, οκ. Okay. Το ρώτησα τι θα κάνει και μου είπε θα κανονίσει και αυτός να βγει. Και του λέω με άλλη. Και μου είπε πως όχι, δεν υπάρχει άλλη και δεν ήταν ωραίο αυτό, αλλά ελπίζει να το είπα για πλάκα. Ναι, δεν ήταν καθόλου ωραίο να ζηλέψεις. Καθόλου ωραίο. Ο άνθρωπος είναι εξηγημένος. Είναι εξηγημένος, είσαι μικρή, είσαι ανώριμη, τι δεν καταλαβαίνεις. Πρέπει να του κάθεσαι με τον τρόπο που θέλει αυτός, χωρίς εσύ να ικανοποιήσει οτιδήποτε, να μην έχεις καμία απέτηση και δεν είναι καθόλου ωραίο να το ρωτάς, βγαίνει και με άλλη. Τι. Είμαι πολύ μπερδεμένη. Δεν ξέρω γιατί μου ζητάει να βγούμε για ποτό. Είμαστε φίλοι, άλλαξε κάτι. Θέλει να με δει διαφορετικά. Όχι, θέλει να κάνει αυτό το οποίο σημαίνει μετά το ποτό. Αυτό το γρήγορο, το βιαστικό, μόνο για δική του ικανοποίηση. Να με γνωρίσει περισσότερο. Όχι, μάνα μου, δεν γνοιάζεται να σε γνωρίσει περισσότερο. Αυτό το έχει αποδείξει με τις πράξεις του. Ή θέλει να περάσει απλώς την ώρα του, να καλύψει τα κενά του όποτε εκείνος έχει ανάγκη και θέλει. Αυτό, ακριβώς αυτό, το πες πολύ ωραία. Θέλει να περάσει την ώρα του απλώς, να καλύψει τα κενά του όποτε εκείνος το έχει ανάγκη και θέλει και όπως θέλει αυτός. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Αν αξίζει να πάω να δω πώς θα περάσω μαζί του έξω, που πραγματικά το θέλω πολύ, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει απλώς να τον απορρίψω όπως έκανε και εκείνος μαζί μου χωρίς δικαιολογία, ή να του ξεκαθαρίσω πως δεν μπορώ να το στηρίξω όλο αυτό, γιατί δεν μπορώ να τον δω μόνο σαρκικά, αφού εμπλέκομαι συναισθηματικά από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω πραγματικά πώς να φερθώ και ποια συμπεριφορά μου αντιμετώπιση του αξίζει. Θα ήθελα πολύ τις συμβουλές σου, αγαπημένη μου, σε ευχαριστώ. Και απαντάω εγώ με το γνωστό ύφος. Είναι ξεκάθαρο πως δεν θέλει σοβαρή σχέση, το έκανε ξεκάθαρο, και δεν μπορεί να τη στηρίξει ο προβληματικός άνθρωπος. Προβληματικός το σεξ. Δεν το έχω βγάλει από το μυαλό μου, το έχεις πει από μόνη σου. Δεν είναι καν καλός εραστής. Τι ωραία. Έχουμε φτάσει στο σημείο που και αυτοί που δεν είναι καλοί εραστές ζητάνε μόνο σεξ χωρίς δεσμεύσεις και εμείς τους ερωτευόμαστε. Μπράβο μας. Μπράβο, μπράβο. Της λέω, θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να μην χώρισε αυτός τη γυναίκα του, αυτή θα τον χώρισε. Και της λέω, πώς κολλάτε βρε παιδί μου σε προβληματικούς, έτσι μου έρχεται να κάνω vlog. Και μου απαντάει, να το κάνεις. Αλλά πώς γίνεται με δυο κουβέντες σου να, μας βοηθάς τόσο πολύ. Δηλαδή με το ότι είπα ότι ο άνθρωπος είναι προβληματικός και πώς κολλάτε σε προβληματικούς. Μας φέρνει στην πραγματικότητα εκεί που είμαστε σε ένα συννεφάκι. Πες μου όμως πώς να το διαχειριστώ, το να αποφεύγω χωρίς εξήγηση, κάθε φορά να του λέω έχω κανονίσει ή να είμαι ξεκάθαρη πως δεν μπορώ να το δω μόνο ερωτικά. Κορί, μα επιμένεις μετά από αυτό, επιμένεις να θες να το δεις ολοκληρωτικά. Σε ευχαριστώ αγαπημένη μου τόσο πολύ. Της λέω, γιατί δεν του κάνεις ghosting, του αξίζει. Δεν του αξίζει καμία εξήγηση. Και μου λέει, σ' αγαπώ, αυτό θα κάνω, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και εσένα φίλη εγώ που μου έχεις δώσει την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα, το οποίο το παρατηρώ πάρα πολλές φορές και δεν είναι η πρώτη φορά που το παρατηρώ, το έχω παρατηρήσει χιλιάδες φορές. Χιλιάδες φορές. Ότι το έχω παρατηρήσει κυρίως στον κόσμο με τον οποίο δουλεύω, γιατί γνωρίζετε ότι από το 1997 εργάζομαι, από το τέλη του 97 εργάζομαι ως ψυχολόγος και κυρίως βλέπω ζευγάρια και ανθρώπους που έρχονται να με συμβουλευτούν για τις ερωτικές τους σχέσεις. Και εδώ στο κανάλι παίρνουμε πάρα πολλά email, πολλά σχόλια, έρχονται πολλές ανθρώπινες ιστορίες εδώ. Και είναι πολύ συχνό φαινόμενο ένας άνθρωπος να έχει θέματα, είτε άνδρας είτε γυναίκα. Γιατί αυτό παρατηρείται και σε γυναίκες. Γυναίκες οι οποίες είναι προβληματικές. Και όταν λέω προβληματικές εννοώ έχουν ανεπίλητα ψυχικά, προσωπικά και σεξουαλικά θέματα, τα οποία αντί να τα επιλύσουν, τα βγάζουν έξω περίπατο και βγαίνουν παγανιά όπως βγαίνει ο χάρος και όποιον πάρει ο χάρος, και άνδρες και γυναίκες. Και υπάρχουμε όμως όλοι εμείς, οι people pleasers, αυτοί που θέλουμε να ευχαριστούμε τους άλλους, οι συνεξαρτώμενοι, οι οποίοι με συγχωρείτε για την έκφραση που θα σε χρησιμοποιήσω, βλέπουμε πρόβλημα και φτιαχνόμαστε. Θα έλεγα καβλώνουμε, αλλά είναι σωστή λέξη να την πω. Βλέπουμε πρόβλημα και φτιαχνόμαστε. Wow, έχει πρόβλημα!
πρόβλημα αυτή, έχει πρόβλημα αυτός, άρα μπορώ να γίνω ο σωτήρας της, μπορώ να γίνω η σωτήρας της, μπορώ να σώσω αυτό το πρόσωπο. Και έτσι ερχόμαστε να επιβεβαιώσουμε την παροιμία που λέει οι μπιπ και οι τρελές έχουν τις τύχες τις καλές. Μπορούμε να την ανατρέψουμε αυτή την παροιμία. Και δεν θα την ανατρέψει ούτε η μπιπ, ούτε η τρελή, ούτε ο μπιπ, ούτε ο τρελός. Αυτή την παροιμία θα την ανατρέψει ο συνεξαρτώμενος, ο οποίος φτιάχνεται με προβληματικούς ανθρώπους. Οι προβληματικοί άνθρωποι δεν είναι σεξι. Οι προβληματικοί άνθρωποι δεν είναι ερωτεύσιμοι. Οι προβληματικοί άνθρωποι δημιουργούν μόνο προβλήματα. Ο κάθε ένας από εμάς, άνδρας, γυναίκα ή οτιδήποτε άλλο προσδιορίζεται, εάν θέλει να ζευγαρώσει και αν θέλει να βγει στη γύρα για να βρει σύντροφο, οφείλει να αναγνωρίσει τα θέματα του, να εντοπίσει τα θέματα του και τα ψυχικά και τα προσωπικά και τα σεξουαλικά και τα συναισθηματικά και να τα επιλύσει. Και όχι να πάει να πλησιάσει άλλους ανθρώπους τους οποίους να τα φορτώσει. Ο τύπος αυτός που για τον οποίο μας λέει η κοπέλα είναι μεγαλύτερος στις 15 χρόνια. Εντάξει, χάρη του κάνει η κοπέλα να βγει μαζί του. Σοβαρά. Και όταν λέω χάρη, εννοώ ότι δέχθηκε το γεγονός ότι αυτός είναι μεγαλύτερος, δεν το σνόμπαρε για την ηλικία του. Δεν είπε πω 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 εσύ είσαι μεγάλος και εγώ με νέα και δεν θέλω να βγω μαζί σου, θέλω να βγω με ένα, στην ηλικία μου ή ένα νεότερο. Δέχθηκε την ηλικία του, δέχθηκε το γεγονός ότι αυτός μπορεί να έχει θέματα υγείας σύντομα από αυτή να μην έχει σύντομα, οποιοδήποτε άλλα θέματα μπορεί να έχει διαφορά ηλικίας. Εδώ θέλω να τονίσω ότι δεν θεωρώ ότι κάποιος άνθρωπος που είναι μεγαλύτερος είναι για πετάξιμο, είναι για να τον πετάξουμε, ή δεν αξίζει ένας άνθρωπος που είναι μεγαλύτερος σε ηλικία για να κάνουμε παρέα ή ερωτική σχέση μαζί του ή μαζί της, καμία σχέση. Απλώς συνήθως για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια ψυχοεκπαίδευση, το να είναι κάποιος μεγαλύτερος θεωρείται αρνητικό. Δεν σημαίνει ότι το υποστηρίζω. Έχουμε κάνει πολλά βίντεο στο playlist σχέσεις με διαφορά ηλικίας, όπου εκεί εκφράζω την άποψη ότι δεν είναι η ηλικία το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό που θα καθορίσει αν ένας άνθρωπος είναι κατάλληλος για να ενώσουμε τη ζωή μας μαζί του, αλλά η χαρακτήρας του, η προσωπικότητα, το τρόπος ζωής του, οι αρχές και οι αξίες του και τη σύνδεση, η συνδεσιμότητα που έχουμε ή δεν έχουμε μεταξύ μας. Έρχεσαι εσύ και τον αποδέχεσαι με όλες του τις δυσκολίες, αποδέχεσαι ακόμη και τη σεξουαλική του δυσλειτουργία, γιατί ναι, η πρόορη εξπερμάτιση αποτελεί σεξουαλική δυσλειτουργία. Και εσύ κακώς την αποδέχεσαι και δεν τη συζητάς. Όταν έχετε ερωτική επαφή με έναν άνθρωπο, να πείτε, τελείωσες πολύ γρήγορα, εγώ δεν τελείωσα, γιατί συμβαίνει αυτό, να το πείτε. Αν ο άλλος ενοχληθεί, αν ο άλλος θεωρήσει ότι είσαστε αγενείς επειδή δηλώσατε ότι εσείς δεν ικανοποιηθήκετε από την ερωτική επαφή και δεν σας ξαναμιλήσει, γλιτώνετε. Ένας άνθρωπος υπεύθυνος, ένας άνθρωπος πνευματικός, ένας άνθρωπος πραγματικά αγαπητικός που σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους, αναγνωρίζει ότι έχει κάποια θέματα και τα συζητάει. Τα συζητάει και έχει και διάθεση να τα ξεπεράσει. Δεν σκέφτεται, α, εγώ την βρίσκω έτσι, εγώ τελειώνω μια χαρά, είμαι, δεν με νοιάζει για τη σύντροφό μου, αν νιώθει ή δεν νιώθει τίποτα. Μεγάλη χάρη της κάνω που την έχω αγγίξει, μεγάλη χάρη της κάνω που έχω ασχοληθεί αυτά τα δευτερόλεπτα ή αυτά τα λίγοστά λεπτά μαζί της. Κύριε Λέισον, αντιλαμβάνεστε ότι και άνδρες και γυναίκες έχουμε δικαίωμα στην ερωτική ζωή, έχουμε δικαίωμα στην ερωτική ολοκλήρωση και δεν υπάρχει λόγος να έχουμε ερωτική επαφή με έναν άνθρωπο εάν δεν ευχαριστιόμαστε. Και μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο με τον οποίο γνωριζόμαστε τώρα, εσύ γνωρίστηκες τώρα μαζί του, είχατε ένα μήνα φλερτ και μετά πήγατε στην ερωτική επαφή, που εννοείται ότι παίζει ρόλο η ερωτική επαφή και η ποιότητα της ερωτικής επαφής και για το αν θα αποφασίσεις εσύ ότι θα προχωρήσεις με αυτόν τον άνθρωπο. Όχι πας μαζί του, δεν καταφέρνει να εκπληρώσει το κομμάτι του και εσύ τον ερωτεύεσαι και τον τρέχεις ξοπίσω και τον θες για πολλά και όλα. Έλεος, κόρη μου, τι σημαίνει είναι όμορφος? Τι σημαίνει είναι όμορφος? Την ομορφιά που να φτιάξουμε σχέση μαζί, την ομορφιά που να παντρευτούμε, με την ομορφιά που να κάνουμε οικογένεια, με την ομορφιά που να κάνουμε ερωτική σχέση με τον άνθρωπο και την ποιότητα του ανθρώπου. Και ένας άνθρωπος ο οποίος κατηγορεί την πρώην γυναίκα του, τον πρώην άντρα του, την πρώην άντρα της, την πρώην γυναίκα της, τόσο εύκολα και λέει, α, ήταν πολύ μικρή και ήταν πολύ ανώριμη και τη χώρισε, γιατί την παντρευτήκες, άνθρωπέ μου, και γιατί να την κατηγορείς αυτή τη γυναίκα? Εννοείται ότι όλοι έχουμε παρελθόν.
ρωτάμε τον άλλον γιατί χώρισες. Αν σου πει χώρισα γιατί ήταν παλιόπαιδο ο πρώην άντρας μου, ήταν παλιόπαιδο η πρώην γυναίκα μου, ήταν ανώριμος, ήταν ανώριμη, ήταν βλάκας, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς και εγώ ήμουν τέλειος και ο άλλος ήταν λάθος. Να ανησυχήσετε. Να ανησυχήσετε. Να ανησυχήσετε. Ένας όριμος άνθρωπος αποτιμά τις παλιότερες σχέσεις του και μιλάει με σεβασμό για αυτές. Μπορεί να πει: τον καιρό που γνώρισα την κοπέλα αυτή, ταιριάζαμε, νιώθαμε πως ταιριάζαμε, αλλά μετά όταν ζήσαμε μαζί, είδαμε πως δεν ταιριάζαμε, ότι αυτή ήταν ευχαριστημένη, ούτε εγώ ήμουν ευχαριστημένος και το λήξαμε. Αυτή είναι μια όριμη αντιμετώπιση της ζωής. Όχι, ήταν ανώριμη και δεν μου άρεζαν οι συμπεριφορές της και τη χώρισα. Γιατί πέφτουμε με τα μούτρα και ερωτευόμαστε όπως τις παλαβές ή όπως τους παλαβούς ανθρώπους προβληματικούς? Γιατί ενεργοποιείται η συνεξάρτηση που έχουμε μέσα μας. Στο playlist για τη συνεξάρτηση υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο που επεξηγούν τι είναι συνεξάρτηση. Η συνεξάρτηση, να το πω έτσι με πολύ απλοϊκά λόγια για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει τα βίντεο που σας προτείνω να τα παρακολουθήσετε, και μπορείτε να τα βρείτε αυτά τα βίντεο κάνοντας και search στο YouTube τη λέξη συνεξάρτηση και Θέκλα δίπλα το όνομά μου, θα σας βγάλει όσα βίντεο υπάρχουν στο κανάλι με θέμα της συνεξάρτησης. Η συνεξάρτηση είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αγαπηθεί ολοκληρωτικά και υγιώς κατά το μεγάλωμά του, καταλήγει να θεωρεί αγάπη το να βρίσκεται σε σχέσεις τις οποίες το τέρι του, το άλλο πρόσωπο με το οποίο συνδέεται, είναι κακοποιητικό, είναι ψυχρό, δεν δείχνει τρυφερότητα, αγάπη και ρομαντισμό προς το συνεξαρτώμενο πρόσωπο. Είναι πρόσωπο το οποίο μπορεί να έχει συμπεριφορές που να σχετίζονται με δικές του εξαρτήσεις. Ο όρος συνεξάρτηση έχει βγει από τα προγράμματα 12 βημάτων των ανώνυμων αλκοολικών, των AA, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι οι σύντροφοι των ανθρώπων με εξαρτήσεις και αλκοολισμό λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που σαν να στηρίζουν την εξάρτηση του συντρόφου τους. Θυμίζω ότι ένα βιβλίο εξαιρετικό για τη συνεξάρτηση είναι το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», το οποίο όσοι είστε στη συμμετοχή μπορείτε να το δείτε και σαν βίντεο book, μπορείτε να το προμηθευτείτε είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντιμη μορφή για να το διαβάσετε, το «Γυναίκες που αγαπούν πολύ» της Ρόμπιν Νόργουτ. Συνεξάρτηση είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία δεχόμαστε ψίχουλα για αγάπη, δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας και θεωρούμε ότι είναι καλύτερα για μας, υποσυνείδητα το θεωρούμε αυτό, να μπλέξουμε έναν άνθρωπο που έχει προβλήματα και λήψεις και ελλείμματα και να τον σώζουμε κάθε φορά από τον εαυτό του προκειμένου να μας έχει ανάγκη και να μας αγαπήσει, και καταλήγουμε να γινόμαστε θύματα ανθρώπων που δεν νοιάζονται για μας και δεν μπορούν να αγαπήσουν, ούτε καν να αγαπηθούν. Όταν βλέπουμε άνθρωπο με προβλήματα, άνδρα ή γυναίκα, σηκωνόμαστε και φεύγουμε, δεν τους ερωτευόμαστε. Όταν βλέπουμε άνθρωπο που έχει ελλείμματα στην προσωπικότητα του, προβλήματα ψυχικά, σεξουαλικά, προσωπικά, οποιασδήποτε φύσης, τα οποία δεν τα αναγνωρίζει και δεν κάνει κάτι για να τα επιλύσει και μας τα φορτώνει, σηκωνόμαστε και φεύγουμε, δεν τους ερωτευόμαστε. Δεν ερωτευόμαστε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να μας αγαπήσουν. Βάζουμε ένα φρένο στη συνεξάρτησή μας. Και κάνουμε ψυχοθεραπεία όσοι αναγνωρίζουμε συνεξαρτητικά στοιχεία στην προσωπικότητα μας και στον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους, προκειμένου να ισώσουμε, προκειμένου να επιλύσουμε εμείς το ψυχικό ζήτημα της συνεξάρτησης. Ώστε να φτάσουμε σε μια εποχή όπου οι λαϊκοί ρίσοι, οι μπίπ και οι τρελές έχουν τις τύχες τις καλές, να μην έχει απήχηση. Η ρίση μιλάει για γυναίκες, αλλά το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για άντρες. Ότι λόγω της επιδημίας της συνεξάρτησης που έχουμε στην κοινωνία μας, άνθρωποι με ψυχικά, σεξουαλικά, προσωπικά προβλήματα και ελλείμματα, τα οποία δεν αναγνωρίζουν και δεν αναλαμβάνουν να τα επιλύσουν, γίνονται εξαιρετικά ερωτεύσιμοι. Ας σταματήσουμε.